συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του Μαρόκου για τις θαλάσσιες μεταφορές που υπεγράφει το 2016 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται προς κύρωση από τη σημερινή κυβέρνηση, δεν είναι τίποτα άλλο από μια σειρά διευκολύνσεις που δίνονται προς το εφοπλιστικό κεφάλαιο των δύο χωρών στο πλαίσιο, όπως τονίζεται σε διάφορα σημεία της σύμβασης, των αρχών του ελεύθερου και θεμητού, όπως λέγεται, ανταγωνισμού. Γι' αυτό και ομονοούν όλα τα άλλα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Τι προβλέπει δηλαδή οι διάφορες διευκολύνσεις, φορελαφρύνσεις, ακόμα και αυτά τα μειωμένα λιμενικά και άλλα τέλη που καταβάλλονται από τους Έλληνες εφοπλιστές, να προβλέπονται ομοίως και για τα πλοία σημαίας Μαρόκου, με σκοπό ουσιαστικά να εξασφαλίζεται με όρους αμοιβαιότητας εξίσου ευνοϊκή μεταχείριση για τους εφοπλιστές της χώρας μας που δραστηριοποιούνται στο Μαρόκο. Βέβαια, αυτός ο θεμητός για το κεφάλαιο ανταγωνισμός μεταφράζεται επίσης και δικαιολογεί τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις των πλοίων, την εντατικοποίηση της δουλειάς των αυτεργατών, την προς τα κάτω εξίσωση των μισθών ελληνικών και ξένων πληρωμάτων, τελικά την εκτεταμένη ανεργία των αυτεργατών. Με τη σύμβαση παρέχονται μια σειρά διευκολύνσεις για να μπορούν ανεμπόδιστα οι ναυτιλιακές εταιρείες να μεταφέρουν ελεύθερα τα κέρδη τους και άλλα έσοδα που αποκτούν από τη δραστηριότητα στην άλλη χώρα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6. Ταυτόχρονα, ενώ προβλέπεται για τις ναυτιλιακές εταιρείες οι ελεύθεροι, χωρίς πρόσθετα τέλη, πρόσβαση σε λιμάνια και λιμενικές εγκαταστάσεις, για τους ναυτικούς, τους ναυτεργάτες, ορθώνονται μια σειρά εμπόδια στη διεκδίκηση των πάσης φύσεως αξιώσεών τους έναντι της εταιρείας, που προκύπτουν από τη σύμβαση εργασίας, ακόμα και αν πρόκειται για οφειλόμενα δεδουλευμένα. Δημιουργείται ουσιαστικά μια ασπίδα προστασίας των εφοπλιστών από τις εργατικές αξιώσεις. Το άρθρο 18 προβλέπει ότι οι δικαστικές και διοικητικές αρχές καθενός από τα συμβαλόμενα κράτη δεν θα επιλαμβάνονται οποιονδήποτε διαδικασιών αστικής φύσεως που προβλέπονται και έχουν σχέση με τη σύμβαση εργασίας μέλους του πληρώματος του πλοίου του άλλου κράτους, παρά μόνο αν κάτι τέτοιο του ζητηθεί από την αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή κράτους σημαίας του πλοίου. Δηλαδή, εργαζόμενοι που δουλεύουν στη χώρα να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικαστήρια, παρά μόνο να πρέπει να απευθυνθούν στις χώρες του άλλου κράτους που είναι της σημαίας του πλοίου. Είναι πραγματικά πρόκληση. Οι ξένοι εφοπλιστές να μπορούν να λειτουργούν στη χώρα μας σαν στο σπίτι τους, αλλά το πλήρωμα του πλοίου για να διεκδικεί τα δικαιώματά του από τη σύμβαση εργασίας, οποιασδήποτε εθνικότητας κι αν είναι, να πρέπει να πάρει την άδεια από την προξενική αρχή για να καταφύγει στα δικαστήρια ή να καταγγείλει την οποιαδήποτε παραβίαση της σύμβασης. Και μάλιστα, στη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται ότι σε περίπτωση καταγγελίας για τη μη καταβολή δεδουλευμένων, τα συμβαλόμενα κράτη να καταβάλουν, λέτε, κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ενθαρρύνουν, να νουθετούν δηλαδή τον εργαζόμενο, να απευθυνθεί πρώτα στην προξενική αρχή. Δεν έχετε πια κανένα όριο. Είναι γνωστή η προσήλωση όλων των κυβερνήσεων στην προστασία των εφοπλιστών, αλλά σε λίγο θα μας φέρετε και νόμο που θα προβλέπει να τιμωρείται παραδειγματικά όποιος τολμά να καταγγείλει τη μη καταβολή των δεδουλευμένων του. Ακόμα, στο άρθρο 16, δίνεται το ελεύθερο στους πλοιοκτήτες να ναυτολογούν στο πλοίο τους ναυτικούς και του άλλου κράτους, με όρους που συμφωνούνται ελεύθερα μεταξύ των πλοιοκτητών και των ναυτικών. Δηλαδή, τους δίνεται το ελεύθερο να παρακάμπτουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να ναυτολογούν ναυτεργάτες από τις χώρες που έχουν πολύ φθηνότερα μεροκάματα. Και βέβαια, με τη θηλιά της ανεργίας πάνω από τα κεφάλια τους, να εκβιάζονται να δουλεύουν και οι Έλληνες ναυτεργάτες με ατομικές συμβάσεις πείνας. Αυτός είναι ο ελεύθερος ανταγωνισμός που όλοι σας αποθεώνετε και τον ζουν χρόνια στο πετσί τους οι εργαζόμενοι. Τώρα, το για ποιον είναι θεμητός, ας το κρίνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Το ΚΚΕ θα καταψηφίσει την παρούσα σύμβαση, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ακόμα δώρο στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Και από αυτή δεν έχουν να προσδοκούν κάτι οι εργαζόμενοι του κλάδου, που παραμένουν αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα και τα αδιέξοδα που τους ήταν ήδη γνώριμα και ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο στο διάστημα της πανδημίας. Ευχαριστώ.